Το αρχείο της ΕΡΤ ψηφιοποίησε και παρουσιάζει μέσω των ιστοσελίδων της το βοβό ιστορικό ντοκουμέντο με τίτλο «Κατάπλους Νέας Έλλης στην Τίνο και εορτασμός 15 Αυγούστου 1951». Το νέο καταδρομικό Έλλη έπλευσε με κατεύθυνση την Τίνο τον Αύγουστο του 1951, μεταφέροντας τους τότε βασιλείς Παύλο και Φρυδερίκη, τον πρωθυπουργό Σοφοκλή Βενιζέλο και άλλους επίσημους για να παραστούν στον εορτασμό του 15 Αυγούστου. Τον 15 Αύγουστο του 1940 το καταδρομικό Έλλη τορπιλίστηκε από τους Ιταλούς στην Τίνο. Λίγα χρόνια μετά, στις 14 Αυγούστου του 1951, το νέο καταδρομικό Έλλη έπλευσε με κατεύθυνση την Τίνο, μεταφέροντας τους βασιλείς Παύλο και Φρυδερίκη, τον πρωθυπουργό Σοφοκλή Βενιζέλο και άλλους επισήμους που επρόκειτο να παραστούν στον εορτασμό του 15 Αυγούστου. Το αρχείο της ΕΡΤ ψηφιοποίησε και παρουσιάζει μέσω των ιστοσελίδων www.ert.archives.gr και www.ert.gr το ιστορικό ντοκουμέντο με τίτλο «Κατάπλους Νέας Έλλης στην Τίνο και εορτασμός 15 Αυγούστου 1951». Στο ντοκουμέντο παρουσιάζεται η άφιξη του πλοίου στην Τίνο, η τέλεση αγιασμού και επιμνημόσυνης δέησης πάνω στο κατάστρωμα, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Σύρου και Τίνου Φιλάρετου, καθώς και η ρήψη στεφάνων στη θάλασσα από τον βασιλιά Παύλο και τον πρωθυπουργό Σοφοκλή Βενιζέλο. Ακόμα η κάμερα καταγράφει τους επισήμους που παρακολουθούν τη δοξολογία στον ναό της Παναγίας Ευαγγελιστρίας και ακολουθούν τη λιτανία της εικόνας της Παναγίας ανήμερα το 15 Αυγούστου.